Γιατί το 95% των αγροτών δεν πληρώνει μία φορά τις φορές, τις πατσίδες. Εγώ να ξέρω ότι φιλοσόφησα την κυβέρνηση μας. Λέω, αφού κλείνουν τις δεύτερες αγροτές, άρα σπάνε αυτούς, και αυτοί που παράγουν πραγματικά να τους θεωρήσουν. Αυτό φιλοσόφησες εσύ. Εγώ έτσι θεώρησα. Και εκεί. Ακτινοτρόφος. Ναι, είμαστε εδώ ή για αγροτές. Δεν μπορώ να πω σοβαρά. Τι εισόδημα έχεις εσύ. Χρόνο. Όχι, εισόδημα εκεί γύρω. Εισόδημα, τι εισόδημα. Κοίτα, λέγανε την υποκύρια γιατί ήθελα να με επενδύσει πολλέ και δεν ήταν πολύ στην πόλη. Αλλά τον εξοπλισμό. Δεν στο όλο. Τώρα εμεί έχουμε κάνει μια ομάδα παραπάνω που πράγματι θα θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωση στη συγκολία στην περιοχή μα. Εγώ δεν μπορώ να σε πω πώ θα κάνουμε προστά σε αυτό. Θα κάνουμε σε δημοσιογραφία πάνω. Αν έχει παραπάνω, καθόλου έχουμε και με το Δήμο Αθηνών και έχουμε πάρει και πρώτο άστρο. Εδώ στην Ελλάδα μα. Και πρέπει να φτάσουμε ας πούμε άστρο στην κοινωνία. Δηλαδή εμείς όλοι οι κοινωνικοί στην Ελλάδα έχουμε κάποιους και κοιτάμε να πάρουμε άστρο στα πραγματικά που έχουμε ήδη και τι έχουμε βάλει σε εμάς. Πρέπει να κάνουμε μια θέση. Τι είναι αυτό, μη κυβερνητική οργάνωση. Είμαστε η ομάδα παραγωγών. Μπράβο. Έχουμε βάλει και ένα τέτοιο. Ένωση δηλαδή. Είμαστε πέντε κοινωνικοί. Έχουμε κάνει μια ομάδα. Θέλουμε να κάνουμε πέντε στάβλους, να πάρουμε νέο. Δεν ασχοληθούν με το προκειμένο, να του βάλουμε μέσα να του εκπαιδεύσουμε, να του δώσουμε, να του παραχώσουμε δωρεάν αυτά τα κάτω πρόγραμμα. Να κάτσουν 3 χρόνια, μετά από 3 χρόνια να φύγουν, να του κάνουμε το δικό του κεφάλι. Και εμεί στην ουσία θα κάνουμε ένα μεγάλο συνδυασμό. Θα κάνουμε, έχουμε κάνει μια ενεργειακή κοινότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και έχουμε βάλει και τα χωριά μέσα. Έχουμε κάνει τη μία σαν τσιπώντου και μία σαν παράδειγμα. Θέλουμε να κάνουμε ένα πρωτοβουλίο. Θα παράγει ρεύμα. Ιδέα του θα πάρουμε και βραβείο. Αν καινοτόμω ιδέα σε πανεπιστημιακό. Έχουν πάρει βραβείο 30.000 βράδυ. Είναι οι Έλληνες υπογενείς που έχουν κάνει τις κλήσεις. Αυτά είναι μια συζήτηση. Κάθε φορά που κάνουμε μια συζήτηση κλέβουν και κάτι ακόμα. Τώρα, αν έχει χρόνο που μπορεί να κάνουμε κάτι και από σένα. Και έτσι αυτό ξεκινάει από ένα μικρό χρόνο που το ανοίγουμε όσο μπορούμε. Δηλαδή, στον Άστερ φτάσαμε μια συζήτηση που είχαμε κάνει και ήταν ότι το πρόβλημά μα ήταν οι εργάτες που χάναμε. Πήραμε ένα που δίνουμε ο Μαθήνα, το κύριο Ανδρέα, ένα που εδώ, έγινε στο Σταύρο, το Δήμο. Εντάξει, είναι αγαπημένο. Είναι και αυτό και εμεί έκαναμε την εμεί. Λέει, ήρθα στην παράδοση. Δηλαδή, αν ρωτήσει του κάτω που ήρθε στην παράδοση. Αν ρωτήσει, έμεινε 6 μήνε που ήρθε. Πήγε στο Δήμο Αθήνα με κοιτά. Αυτά όμω εμεί δίναμε από την κοινωνία και παραδείγματα. Αυτού του ανθρώπου να του βοηθήσουν. Αυτό σήμερα με βγαίνει με οίκα και με έσαι μόνο αυτό που πρέπει να πληρώσει να γίνει 800.000 ευρώ. Γιατί το κράτο, σαν κράτο αυτό να μιλήσει, να γίνει το. Και είναι αποδοτικό πλέον, δηλαδή. Για τα λεφτά, όχι, αλλά εμεί δεν το κάνουμε.